Πανελλήνιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Δημάρχου Σερών να γίνεται ευθανασία στα αδέσποτα μετά από παρέλευση 6 μηνών. Δεκάδες πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, του αθλητισμού και των μέσων ενημέρωσης πρόσθεσαν τη δική τους φωνή στις αντιδράσεις των ζωοφύλων. Την οργή των φιλοζώων προκάλεσε ο Δήμαρχος Σερών. Επικαλούμενος στην εγκατάλειψη σκύλων από τα αφεντικά του στην πόλη του, πρότεινε να γίνεται εθανασία στα αδέσποτα, εφόσον δεν βρίσκεται μέσα σε 6 μήνες νέος ιδιοκτήτης. Σε πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης, όπου η ζωοφιλία είναι στο ζενίθ, όταν τα σκυλιά που είναι στο κοινοκομείο δεν υιοθετούνται για 2, 3, 5, 6 μήνες, ναι, τα κάνουν εθανασία. Εδώ εμείς δεν τολμούμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ακραίοι φιλόζωοι. Αγγελιοφόρο του θανάτου τον χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία σε επιστολή της, στην οποία υπογράφουν και δεκάδες καλλιτέχνες, επιστήμονες, αθλητές, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της showbiz. Ανάμεσά τους ηθοποιοί Άννα Αυριανού, Κατερίνα Γερονικολού, Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Βραγούμη, Μαρία Κορινθίου, Ιρό Λούπη, Ζέτα Μακρυπούλια, Μέμος Μπεγνής, Βίκη Σταυροπούλου και Μαριάννα του Μασάτου. Οι τραγουδιστές Στέλλα Καλή και Μύρονα Στρατής, ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Δημήτρης Σαραβάκος και ο μπασκετμπολίστας Γιώργος Μπόγρης. Είναι απάνθρωπο και απολύτιστο να τιμωρούμε το θύμα αντί για το θήτη. Αυτή η επίθεση στα αδύναμα πλάσματα που είναι τα ζώα είναι πραγματικά ανησυχητική και πολύ επικίνδυνη. Προβλήματα δημόσιας υγείας επικαλείται η Δημοτική Αρχή. Όταν δεν υιοθετηθούν αυτά τα σκυλιά, τα κάνουν εθανασία πραγματικά. Τώρα, είναι πολιτισμός ή δεν είναι πολιτισμός, είναι άλλο θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι πολιτισμένοι και όλοι οι άλλοι είναι απολύτιστοι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται να γίνονται ευθανασίες σε ζώα, πόσο μάλλον όταν είναι και υγιή. Όλοι οι Δήμοι πρέπει να έχουν καταφύγιο, αλλά σωστό καταφύγιο. Να τα φροντίζουν, να υπάρχουν οι θελοντές και οι φιλοζωικές που να πηγαίνουν να προσπαθούν για υιοθεσίες.